Το Διεθνέ Κέντρο για τη Δίωξη του Εγκλήματο τη Επίθεση κατά τη Ουκρανία ξεκίνησε σήμερα τι δραστηριότητε του στη Χάγη, φιλοξενούμενο από τον Οργανισμό Συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ποινική Δικαιοσύνη. Το νεοσύστατο κέντρο θα είναι το κλειδί για τη διερεύνηση του εγκλήματο τη Επίθεση τη Ρωσία κατά τη Ουκρανία και τη διευκόλυνση τη δημιουργία υποθέσεων για μελλοντικέ δίκε. Θα παρέχει μια δομή για την υποστήριξη και ενίσχυση των συνεχιζόμενων και μελλοντικών ερευνών για το έγκλημα τη επίθεση και θα συμβάλλει στην ανταλλαγή και ανάλυση των αποδεκτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη τη ρωσική επίθεση. Η πρόεδρο τη Κομισιόν Ούρσολα Φοντερ Λάιεν σημείωσε ότι η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία συνεχίζει να φέρνει ανίποτη φρίκη καθημερινά τα βαθιά ανησυχητικά νέα σχετικά με σκόπιμες επιθέσεις εναντίον αμάχων συμπεριλαμβανομένων παιδιών έχουν γίνει μια σκλήρη καθημερινή υπενθύμηση της αιματοχυσίας που έφερε ο Πούτιν πίσω στην Ήπειρό μα. Συγκεντρώνονται στοιχεία για αμέτρητα διεθνή εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία. Το νέο Διεθνέ Κέντρο Δίωξη θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διασφάλιση τη προσαγωγή των δραστών στην δικαιοσύνη συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματο τη επίθεση. Δεν θα αφήσουμε ούτε πέτρα που να μην σηκώσουμε για να κάνουμε τον Πούτιν και τα πρωτοπαλίκαρά του να λογοδοτήσουν. Το κέντρο που ιδρύθηκε με την υποστήριξη τη Επιτροπή αποτελείται από επιλεγμένου εθνικού εισαγγελεί που ήδη συμμετέχουν στην κοινή ομάδα έρευνα με την οποία συνδέεται το κέντρο στι δραστηριότητέ του. Οι συμμετέχοντε εμπειρογνώμονε θα μπορούν να συνεργάζονται καθημερινά, να ανταλλάσσουν γρήγορα στοιχεία και να συμφωνούν σε μια κοινή στρατηγική. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.